Αγαπητοί φίλοι του καναλιού, είμαι πολύ χαρούμενος. Γύρισα πριν από μερικές μέρες από το ταξίδι μου στη Σουηδία, στη Στοχόλμη. Εκεί στη Στοχόλμη επισκέφθηκα δύο μουσεία, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Το ένα ήταν το μουσείο Βάσα, με ένα πλοίο του 1600, το οποίο το ανέλησαν και το έχουν κάνει εκθεσιακό έθιμα στο μουσείο τους. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι πήγα στο Μουσείο Τεχνολογίας, μου άρεσε πάρα πολύ και φεύγοντας από το Μουσείο Τεχνολογίας πήρα δύο αναμνηστικά, ένα τσιτ το οποίο εξομοιώνει την μπαταρία με το λεμόνι και ένα αυτοκινητάκι που γράφει ότι πυρηνικό τη βαρύτητα, πώς πυρηνικό τη βαρύτητα. Λοιπόν, για να δούμε την μπαταρία πρώτα και μετά θα δούμε το αυτοκινητάκι. Από το ταξίδι μου στη Σουηδία. Φίλοι, να είστε όλοι καλά. Στο Μουσείο Τεχνών και Επιστημών που πήγα, φεύγοντας, πέρασα από το reception, δεξιά είχε τα gadget και αγόρασα αυτό εδώ το cheat. Το οποίο τι είναι, η πρώτη ηλεκτρική μπαταρία. Ένα ηλεκτρόδιο ψευδάζυρου, ένα ηλεκτρόδιο χαλκού, και για ενδείκτη ότι παράγεται ρεύμα, αυτό εδώ το ρολόι. Είναι ένα κλασικό ρολόι το οποίο υπάρχει στα φτηνά ρολόγια χειρός. Να το. Που θέλει μια μικρή μπαταρία τρίβολτη, σαν τη κουτσίδα, σαν τη φακή. Αυτό λοιπόν εδώ έχει δύο τέτοια στοιχεία τα οποία μπαίνουν και κατά σειρά. Λοιπόν, πήρα λεμόνι. Να το. Λεμόνι. Το έκοψα στη μέση. Και θα φτιάξω δύο στοιχεία μπαταρίας. Για να δούμε. Πήρα τα θετικά, τα έβαλα στο χαλκό, το θετικό καλώδιο στο χαλκό, το αρνητικό στο ψευδάργυρο και άλλα δύο στοιχεία. Καρφώνω το ένα εδώ, στο λεμόνι, καρφώνω και το άλλο εδώ και δεν γίνεται τίποτα. Προφανώς η τάση είναι μικρή, δεν φτάνει η μία μπαταρία, αλλά αν καρφώσω αυτό εδώ, και αυτό είναι ο αρνητικός πόλος. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Οπότε ο θετικός πόλος είναι ο χαλκός, καθώς ένα θετικό πόλο και βάλω κατά σειρά και ένα ψευδάργυρο. Όλα, να το. Είναι άναψε το ρολόι. Από εδώ αυτά είναι οι ακίδες που ρυθμίζουμε την ημερομηνία, την ώρα, το μήνα. Λοιπόν, για να δούμε τι τάση βγάζει. Να βάλω το πολύμετρο, να το ανάψω, να το ρυθμίσω στην τάση. Να ξεμπλέξω τα ηλεκτρόδια. Λοιπόν, από εδώ μέχρι εδώ μηδέν 07. Εδώ τι έχουμε στην άκρη. Έχουμε μια μπαταρία 1,5 volt. Έχω μια μπαταρία 1,5 volt. Να το. Ωραία. Πάμε να δούμε τα άλλα αποκτήματα από ταξίδι στη Σουηδία. Ένα αναμνηστικό μαγνητάκι από το Μουσείο Βάσα. Βάσα λεγόταν αυτό εδώ το καράβι, το οποίο ναυπηγήθηκε το 1628, μια πολύ κακή ναυπήγηση, αφού βγήκε από το ναυπηγείο στα 400 μέτρα βούλιαξε μέσα στο λιμάνι. Το φύσηξε ο αέρας, έγειρε και βούλιαξε. Ήταν πολύ κακή ναυπήγηση. Το αδερφάκι του, το οποίο ήταν 30 εκατοστά πιο φαρδί, είχε σταθερότητα και έζησε 30 χρόνια. Σε 30 χρόνια συνάντησε μια ναυμαχία και εκεί βυθίστηκε. Λοιπόν, αυτό είναι το μαγνητάκι από το Βάσα. Ας το εκεί, να το θυμάμαι. Λοιπόν, τούτο εδώ είναι ένα αυτοκινητάκι σε στυλ ραντάρ για το πώς υπερνικά στη βαρύτητα.
Λοιπόν, είναι κουρδιστό. Έχει τώρα ντάρ αυτό εδώ πάνω. Είναι κουρδιστό. Το κουρδίζουμε. Τόσο φτάνει. Και το αφήνω πάνω στο ψυγείο. Να το κουρδίσω κι άλλο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι του καναλιού, η εξής είναι πάρα πολύ απλή. Έχει ένα μοντεράκι σαν αυτά που παίζαμε μικρή στα αυτοκινητάκια, κουρδιστό. Και εδώ έχει, εδώ έχει δύο μαγνήτες, οι οποίοι βοηθούν το, δεν ακουμπάνε, να το δείτε, είναι λίγο πιο πίσω. Απλά τα ροδάκια δεν αφήνουν να πέσει, είναι λάσχο, καλό, καλή ποιότητα. Έτσι. Πολύ καλή τριβή, το αφήνω εδώ πάνω και δεν το αφήνουν να πέσει. Λοιπόν, και στο επόμενο ταξίδι, να είμαστε όλοι καλά.